www.se1.se. Θα το κάνουμε μια επιγραφή. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο κομμάτι που ενημερώνει για το PIP και το parent PIP. Στη συνέχεια θα πρέπει να στείλουμε το σήμα stop το πρόγραμμα. Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση kill. Η συνάρτηση kill παίρνει δύο παραμέτρους. Το πρώτο παράμετρος είναι το PID της εργασίας που θέλουμε να στείλουμε το σήμα και η δεύτερη παράμετρος είναι το σήμα που θέλουμε να στείλουμε. Στην προκειμένη περίπτωση θέλουμε να στείλουμε στην τρέχουσα τη εργασία το σήμα, επομένως θα χρησιμοποιήσουμε την GetPID για να πάρουμε την εργασία. Να τονίσω ότι οι διεργασίες αλλάζουν κάθε φορά, τις ορίζει ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος και θα είναι διαφορετικές κάθε φορά που θα τρέχεται το πρόγραμμα. Επομένως, με την GetPID παίρνουμε όποια τιμή και να έχει η διεργασία μας. Ως δεύτερο λοιπόν παράμετρο, είπαμε ότι ορίζουμε το σήμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε. Για να μην καθυστερούμε, το σήμα είναι το SIG STOP. Θα μπορείτε να το δείτε και από το manual της KIL. Και περιέχεται μέσα σε αυτές τις βιβλιοθήκες ως σταθερά, επομένως μπορούμε να το γράψουμε όπως είναι. Για να δείξουμε ότι σταματάει εδώ, θα κάνω και μία printf η οποία θα λέει stop. Και κάτω από την key θα κάνω και μία άλλη printf. Να το δώσουμε. Κάνουμε την γλώσση. Ναι, τελικά η αυτή δεν περιέχεται σε αυτές τις δύο. Θα πρέπει να κάνετε κι άλλο ένα include. Ένα λεπτάκι να το δω. Ναι, είναι το signal.h. Επομένως, μην ξεχάσετε να βάλετε και αυτό το include. Περιέχει όλες τις σταθερές για τα σήματα. Λοιπόν, κατά την εκτέλεση τώρα, βλέπουμε ότι εκτελείται οι τρεις πρώτες printf, τυπώνω το μήνυμα στο και μας λέει ότι αυτό είναι το μήνυμα του bus, μας λέει ότι έγινε στο η διεργασία μας. Υπάρχει τώρα μία εντολή, η FG, η οποία επαναφέρει ουσιαστικά τη διεργασία στο προσκήνιο και συνεχίζεται η εκτέλεσή της. Επομένως, εάν εμείς δώσουμε FG, η κλίση αυτή θα επαναφέρει την πιο πρόσφατη δηλαδή διεργασία που σταμάτησε, που είναι η δική μας. Οπότε, κάνοντας FG, βλέπουμε ότι μας ενημερώνει για τη διεργασία, για το πρόγραμμα που συνεχίζει να εκτελείται και εκτυπώνεται το τελικό μήνυμα κάτω από την kill, το continue. Λοιπόν, προχωράμε. Αν έχετε κάποια πορεία, μου λέτε, παιδιά. Προχωράω στο set 3.
Βλέπω ότι τα δύο πρώτα είναι ίδια, επομένως θα το καταγραφεί σε ένα. Και να κάνουμε include και αυτό που έλεγε πριν, το signal.a. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε τυπώσει το PID, το parent PID. Θέλουμε μία ερώτηση προς το χρήστη, αν θέλει να χρησιμοποιήσει μία συνάρτηση χειρισμού. Λοιπόν, παιδιά, οι συναρτήσεις χειρισμού είναι κάποιες συναρτήσεις οι οποίες εκτελούνται μόνο εάν προκύψει ένα συγκεκριμένο σήμα στο πρόγραμμα, στην διαδικασία. Συνήθως δηλαδή ορίζουμε μία συνάρτηση χειρισμού εκτός της main και στη συνέχεια με την εντολή signal ορίζουμε τη συγκεκριμένη για τον χειρισμό ενός σήματος. Δηλαδή για παράδειγμα. Θα κάνω εδώ μία συνάρτηση void η οποία μπορούμε να την ονομάσουμε signal handler. Είναι προαιρετικό, βάζετε ό,τι όνομα θέλετε. Και σε παρένθεση, σαν παράμετρο, βάζουμε μία μεταδοτή η οποία θα έχει το νούμερο του σήματος. Άλλο signal. Λοιπόν, βλέπουμε ότι πιο κάτω στο πρόγραμμα έχει διαφορετική ονομασία, αλλά εντάξει, αυτό μπορείτε να το αλλάξετε, την έχει μάσει κάτι sync in. Επομένως, θέλει να η συνάρτηση χειρισμού να χειρίζεται τα σήματα sync in, το interrupt, δηλαδή το control set. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε μία if ticket η οποία θα ελέγχει ένα παράμετρο, το signal num, είναι ίσο με τη σταθερά signal interrupt. Λοιπόν, προαιρετικά, εδώ μπορούμε να τυπώσουμε ένα μήνυμα το οποίο θα λέει ότι. Για να δω αν έχει κάτι συγκεκριμένο. Ναι, you can, cannot kill me with control C. Ωραία. Ωραία. Η συνάρτηση είναι τύπου void, δεν χρειάζεται να πιστέψουμε κάτι. Οπότε απλά ελέγχουμε εάν το signal είναι αυτό που θέλουμε. Στη συνέχεια τώρα, για να ενεργοποιηθεί αυτή η συνάρτηση χειρισμού, θα πρέπει να καλέσουμε την εντολή signal. Λοιπόν, η εντολή signal παίρνει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι το σήμα το οποίο πρόκειται να χειριστεί η συνάρτηση χειρισμού. Αυτό θα το βάλουμε σαν signal interrupt, το ίδιο δηλαδή. Και ως δεύτερη παράμετρο μπαίνει η ονομασία της συνάρτησης χειρισμού χωρίς τις παρενθέσεις, δηλαδή απλά το όνομα. Με περίπτωση signal handler. Μπορούμε να ελέγξουμε εάν η κλίση αυτής της συνάρτησης είναι επιτυχής. Δηλαδή μπορούμε να τη βάλουμε σε ένα if.
και η τιμή που παίρνει όταν υπάρχει κάποιο σφάλμα είναι η SIG L. Οπότε, εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα, μπορούμε να γράψουμε λοιπόν, κατά την εκτέλεση, λοιπόν, εμείς αναμένουμε ότι μόλις το πρόγραμμα φτάσει σε αυτή εδώ τη γραμμή, θα ενεργοποιηθεί ο χειριστής σήματος που υπάρχει εδώ. Πριν όμως γίνει όλο αυτό, μας λέει το C3 ότι θέλει μία ερώτηση προς τον χρήστη εάν θέλει να ενεργοποιηθεί όντως μία συνάντηση χειρισμού. Η απάντηση θα πρέπει να είναι Y μικρό κεφαλαίο yes, ή No μικρό κεφαλαίο. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε μία δομή επανάληψης με την Do. Και μέσα να κάνουμε scan F για να πάρουμε είσοδο από το χρήστη. Θέλουμε μόνο έναν χαρακτήρα, τον οποίο μπορούμε να τον αποθηκεύσουμε σε μια μεταβλητή answer. Οπότε, θέτουμε κάνω κατά κόρη στη διεύθυνση το answer. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε μία συνθήκη στη while, η οποία θα ελέγχει αν το answer είναι κάποιο από αυτά τα γράμματα. Οπότε θα πρέπει να πάρουμε όλες τις περιπτώσεις ξεχωριστά και να βάλουμε, για παράδειγμα, answer. Να είναι διάφορο του Y κεφαλαίου και το answer να είναι διάφορο του αριθμού κεφαλαίου. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε ότι εάν αυτή η συνθήκη είναι ψευδής, που σημαίνει ότι ο χρήστης δεν πάτησε κάποιο από αυτά τα τέσσερα γράμματα, τότε θα επαναλαμβάνει συνέχεια scan F έως ότου πατηθεί κάποιο από αυτά τα τέσσερα. Στη συνέχεια, έχουμε τα τέσσερα γράμματα, αλλά θέλουμε να εξετάσουμε τις περιπτώσεις που ο χρήστης πατάει yes, δηλαδή ναι ή όχι. Επομένως, κάνουμε μία if, στην οποία θα ελέγχουμε το γράμμα, εάν είναι yes, με δύο ίσον, ή λοιπόν, και μέσα σε αυτή, μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε με την ενεργοποίηση της συνάρτησης χειρισμού. Θα γράψω και ένα μήνυμα. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορούμε να τυπώσουμε ένα μήνυμα. Ναι,
Έχει δίκιο, λέει, είμαι Kate, δεν το είχα προσέξει. Θα το αλλάξω. Οπότε, για να χρησιμοποιήσουμε τη δομή case, θα τα βάλω αυτά. Πρέπει να κάνουμε πρώτα switch τη μεταβλητή την οποία θέλουμε να στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η answer. Λοιπόν. Τώρα μέσα στη switch παίρνουμε περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι case. Νομίζω μπορούμε να βάλουμε και δεύτερη, έτσι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Το δούμε. Θα πρέπει λοιπόν να στην περίπτωση να ενεργοποιήσουμε τη συνάρτηση χειρισμού. Πάλι λίγο πιο μέσα. Και η case θέλει σε κάθε περίπτωση μία break για να σταματήσει η εξέταση από τις επόμενες case. Και ως δεύτερη περίπτωση έχουμε το Q. Η φόρη δεν χρειάζεται εφόσον έχουμε μόνο αυτά τα τέσσερα γράμματα. Το MPS, παιδιά, θα το δούμε στο τελευταία 10 λεπτά, παρατέταρτο δηλαδή. Λοιπόν, τέλος μας λέει να πρόγραμμα να μην τερματίζει, δηλαδή να υπάρχει ένας βρόχος που δεν θα τερματίζει με την for και την κλίση της pause. Οπότε, κάνουμε την με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή η εργασία μας δεν τερματίζει ποτέ το πρόγραμμά μας. Οπότε όσο εδώ φαίνεται θα το δοκιμάσω να το τρέξω να δούμε τι προβλήματα. Ναι, τελικά το κόμμα δεν το πιάνει. Να δούμε πώς μπορεί να βάλουμε.
Λοιπόν, θα βάλουμε ένα μήνυμα το οποίο θα λέει, θα ζητάει από το χρήστη αν θέλει να ενεργοποιηθεί στην app της χειρής μου. Να δω λίγο πώς το έχει το πρόγραμμα. Λοιπόν, λέει να κάνουμε μία ερώτηση, δεν καθορίζει ποια ερώτηση, επομένως θα βάλω εγώ ως ερώτηση. Οπότε, εάν πατήσω yes, μας λέει ότι ενεργοποιήθηκε η συνάρτηση χειρισμού και βλέπουμε ότι πατώντας Ctrl Z που στέλνει αυτό το σήμα το Signal Stop, ότι τυπώνεται το μήνυμα που έχει τυπωθεί στο συνάρτηση χειρισμού. Εδώ τώρα, για να κλείσει το πρόγραμμα τελείως, πρέπει να κάνουμε Ctrl Z. Το Ctrl-C δεν δουλεύει. Αντίστοιχα, αν πατήσουμε μας λέει ότι δεν ενεργοποιήθηκε ο handler και με το Ctrl-C σταματάει το πρόγραμμα. Λοιπόν, δώσουμε ένα λεπτάκι να δούμε μήπως γίνεται να βάλουμε στα case και τις άλλες περιπτώσεις. Αλλιώς, αναγκαστικά πρέπει να επαναλάβουμε αυτό το κομμάτι. Παιδιά, δεν υπάρχει από ό,τι βλέπω εύκολος τρόπος, θα πρέπει να γίνει σε κάποιο μάκρο. Επομένως, θα πρέπει μάλλον να το επαναλάβετε, δηλαδή να βάλετε άλλη μια case για το μικρό το Y, στο οποίο θα περιέχει πάλι το ίδιο, ή ενδεχομένως να βάλετε όλο αυτό το κομμάτι σε μια κλίση συνάρτησης, για να είναι πιο εύκολο να το γράψετε. Επομένως, για να πιάνει και τα μικρά γράμματα, θα πρέπει να βάλετε άλλα δύο case με μικρά. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο τελευταίο, πάμε να δούμε και το setup, δεν δείξω το MPS, να προλάβετε να βάλετε και χρονοτηρίδες. Λοιπόν, το C4 μας λέει να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πάλι έναν signal handler, αυτή τη φορά για δύο σήματα. Θα είναι δηλαδή δύο signal handlers για το σήμα Ctrl-C και ένας για το σήμα Ctrl και Slash. Ξανά το πρόγραμμα, το κυρίως πρόγραμμα θα έχει ένα βρόχο με την Quad Pose. Ναι, εγώ και αυτό έχει δίκιο.
Εάν βάλουμε εδώ ένα case, τότε το πρόγραμμα μάλλον θα τελέσει και τα παρακάτω. Θα δοκιμάσουμε. Ωραία, γίνεται και αυτό, έχει δίκιο. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν αυτό που λέει ο Δημήτρης. Εάν βάλετε το case Y, δηλαδή την άλλη περίπτωση πάνω από την περίπτωση αυτή, δηλαδή δεν έχει break, θα συνεχίσει και στο από κάτω τμήμα κώδικα. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα δουλέψει για το no. Δουλεύει κανονικά. Οπότε, παιδιά, μπορείτε να το κάνετε έτσι. Τη δομή της switch μπορείτε να την κάνετε έτσι. Λοιπόν, επειδή μάλλον σε 4 δεν θα προλάβω να τη δείξω, θα δείξω πρώτα λίγο το MPS. Το MPS λοιπόν περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα κάνει ένα fork. Έτσι λοιπόν η θηγατρική διεργασία θα πρέπει να εκτυπώνει ένα μήνυμα και η γονική διεργασία ένα άλλο μήνυμα. Επομένως, ξεκινάω το πρόγραμμα με την sdio.h, κάνω include και την system types και την unicd.h. Οπότε, ξεκινώντας το πρόγραμμα, την main, θα πρέπει να κάνω ένα fork. Το fork, όπως ξέρουμε, δεν δέχεται καμία άλλη παράμετρο. Και απλά δημιουργεί άλλη μια διεργασία ή ένα αντίστοιχο πλήθος από διεργασίες από την μητρική διεργασία. Οπότε, για να εξετάσουμε εμείς εάν βρισκόμαστε στην γονική διεργασία ή στο child, θα πρέπει να κάνουμε αποθήκευση της τιμής που επιστρέφει το fork. Για παράδειγμα, την αποθηκεύω τη μεταβλητή result. Όταν λοιπόν η μεταβλητή result, η τιμή δηλαδή που επιστρέφεται από το fork, είναι 0, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στο child process. Όταν η διεργασία είναι διαφορετική του μηδενός, βρισκόμαστε στο parent process. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε μία if, η οποία θα εξετάζει το αποτέλεσμα. Εδώ μπορεί να σας ζητηθεί να τυπώνουμε το μήνυμα, ας πούμε, το PID του process και ενδεχομένως ένα όνομα, το όνομα ας πούμε του χρήστη. Τα οποία θα τα αποθηκεύσω σε δύο μεταβλητές.
Λοιπόν, το PID είναι εύκολο, θα το πάρουμε με την άρτηση Get PID. Το όνομα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μία scanf πάνω από το code και να ζητηθεί μόνο μία φορά. Ας το αποσκέψουμε στην μεταφρική name. Θα την ορίσω ως ένα πίνακα car. Ας πούμε 20. Και ένα printf το οποίο θα ζητάει ωραία. Οπότε έχουμε σε μια μεταβλητή name το όνομα του χρήστης, έχουμε το PID, θα τυπώνουμε σε αυτή την printf στάση. Σε εναλλακτική περίπτωση που βρισκόμαστε στο parent, θα τυπώνετε απλά ένα printf, θα δείτε ένα μήνυμα parent. Ανά δηλαδή κλείσει τη screen. Λοιπόν, αυτό θα είναι το NTS. Να βλέξουμε να δούμε και πώς. Οπότε, τυπώνεται μία φορά το μήνυμα parent, το οποίο είναι από το parent process και το child με το PID 2099 και λέω και το όνομα που πληκτρολογήσαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το NPS, παιδιά. Αν έχετε απορία, να ρωτάτε. Δεν θα κάνουμε σε 4, δεν θα το λάβουμε σε 5 λεπτά. Οπότε θα το αφήσω έτσι. Και μιλάμε στο επόμενο εργαστήριο την άλλη Δευτέρα. Καλό βράδυ.